λουσούδια, λουλούδια, μικρούλικα ζωάκια με μεγάλη καρδιά. Η Γκόλφο, ο Πύχο, η Αμαλία μας λατρεύουν, δε σκουνούν την ουρά. Λένε πως δεν μπορείς να κάνεις μια συννεφιασμένη μέρα ηλιόλουστη, αλλά μπορείς να την αγκαλιάσεις και να αποφασίσεις ότι τελικά θα είναι μια καλή μέρα. Εγώ πάλι λέω πως όλες οι αγκαλιές είναι ωραίες, πόσο μάλλον όταν ξέρεις πως σε περιμένουν για αγκαλιές οι μουσούδες. Στο σημερινό επεισόδιο, η πρώτη μου αγκαλιά ήταν ένα δώρο από τον Πόλο. Ο Πόλο είναι ο σκύλος οδηγός της δασκάλας της γιόγκα Λιάνας Καράτσου. Η Λιάνα και ο Πόλο είναι η νεότερη ομάδα χειρίστρια σκύλου οδηγού της Σχολής Σκύλων Οδηγών Λάρα και μαζί νικούν κάθε εμπόδιο και δυσκολίες στην προσβασιμότητα. Πριν πάρω σκύλο, ένιωθα ανάπηρη. Δεν ένιωθα ωραία, δεν ήθελα να βγαίνω έξω. Από τότε που πήρα σκύλο οδηγό, άλλαξε τελείως τη ζωή μου. Πρέπει να εμβολιάσω το κατοικίδιό μου? Τι πρέπει να προσέξω? Ο κτηνίατρος Λάζαρος Καρανάσιος μας λύνει όλες τις απορίες σχετικά με το θέμα του εμβολιασμού και τα ωφέλη του στην πρόληψη, προστασία και διατήρηση της υγείας ζώων και ανθρώπων. Αν ένα ζώο έχει έρθει ταλαιπωρημένο από κάποιες γαστρεντερίτιδες, για παράδειγμα, παρόλο που μπορεί να είναι και καλά, μπορεί να δώσω μια ευκαιρία και να πω ότι ξέρεις, άφησε το ακόμα 20 μέρες, ένα μήνα. Θέλω να είναι τελείως καλά και να το κάνουμε μετά. Το ζώο πρέπει να είναι απολύτως υγιές για να εμβολιαστεί. Συμπτώματα από παράσιτα, δερματικά προβλήματα, θαμπό τρίχωμα. Μια επαναστατική θεραπεία σπα για το δέρμα και το τρίχωμα κάνει πολλές μουσούδες χαρούμενες. Και το πώς μας το δείχνει και στην πράξη η pet groomer Δέσποινα Μπιλιλή. Τι θεραπεία απευθύνεται σε σκυλάκια, γατάκια, τα πάντα. Σε γατάκια, κουνελάκια, άλογα, παντού. Ανθρωπάκια. Ανθρωπάκια, ναι, την κάνω κι εγώ. Όντως. Ναι, στην ψωρίαση. Επειδή κάποια πράγματα λέγονται καλύτερα αργά παρά ποτέ, η δημοσιογράφος Αθηναής Νέγκα με υποδέχεται και πάλι στο στούντιο της εκπομπής της, όμως αυτή τη φορά έχουμε ανατροπές και οι ρεόλοι αντιστρέφονται. Η Αθηναής δεν είναι μόνη στον πράσινο καναπέ, αλλά με την τετράποδη αδυναμία της, την αίμα και οι μουσούδες έχουν την περιέργεια να μάθουν τα πάντα για την κοινή του ζωή. Πώς μπήκαν στη ζωή της Αθηναίδας ένα σκύλος, η αίμα και δύο γάτες, Όσκαρ και Πένι? Τι πιστεύει για τους ανθρώπους που δεν έχουν καλή σχέση με τα ζώα? Δεν εμπιστεύομαι σίγουρα τους ανθρώπους που αντιπαθούν τα ζώα, δηλαδή πιστεύω ότι έχουν κάποιο πολύ βαθύ πρόβλημα. Φοβάμαι τους ανθρώπους που φοβούνται τα σκυλιά. Φίλους που να μην έχουν καλή σχέση με τα ζώα δεν θα μπορούσα να έχω. Ποιος είναι ο ρόλος του σκύλου οδηγού για ένα τυφλό άτομο? Η Λιάνα Καράτζου είναι δασκάλα της γιόγκα και ο Πόλο, όπως η ίδια λέει, είναι κάτι παραπάνω από παρέα. Είναι τα μάτια της. Η Λιάνα, έχοντας ζήσει και στο εξωτερικό, μας διηγείται περιστατικά που έχει αντιμετωπίσει, τονίζοντας την ανάγκη ενημέρωσης του κοινού για το ρόλο των σκύλων οδηγών. Λιάνα, καθηγήτρια γιόγκα, και Πόλο, σκύλος οδηγός. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ο Πόλο, λοιπόν, είναι σκύλος οδηγός. Τι διαφορές έχει από τη δική μου, από το δικό μου το σκύλο, την Γκόλφο? Ένας σκύλος οδηγός είναι εκπαιδευμένος για να μπορεί να οδηγεί έναν τυφλό στο δρόμο, να περνάει τα εμπόδια, να σταματάει στα σκαλοπάτια, στις διαβάσεις, να βρίσκει σκάλες, να βρίσκει τις πόρτες, κάθισμα για να καθίσει ένας τυφλός. Σκύλος οδηγός, λοιπόν, σύντροφος. Θα το έλεγα και σύντροφος. Τα μάτια μου, το παιδί μου, η παρέα μου, όλα. Ναι. Πόσο χρόνο είναι ο Πόλο? Τώρα είναι 2, γιατί μόλις τώρα τελείωσε την εκπαίδευσή του, τώρα τον πήρα. Μάλιστα, 2 χρόνια λοιπόν εκπαίδευσης. Ποια είναι η ζωή του τα 2 πρώτα του χρόνια? Για να επιλεχθεί ένας σκύλος οδηγός, περνάει πολλά τεστ.
Και από τα 10 σκυλιά που παίρνεις, τα 3 επιλέγονται, τα 7 απορρίπτονται. Mm. Δεν πρέπει να είναι νεκροτοφοβικό. Α, σωστό. Ναι. Και γενικά πρέπει να είναι αξιαγάπητο με τους άλλους ανθρώπους που τα λαμπραντόρ, άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που τα επιλέγουν, είναι. Λατρεύουν τον άνθρωπο, τα παιδιά. Ο Πόλο είναι αξιαγάπητος, είναι και αξιολάτρευτος. Είναι πολύ μεγάλος γόης και μας έχει τώρα εμάς ενθουσιάσει όλους. Με τον Πόλο πώς γνωριστήκατε λοιπόν? Με τον Πόλο πώς γνωρίστηκα? Κάποια στιγμή με παίρνει τηλέφωνο μία φίλη και μου λέει υπάρχει ένα σκύλος έτοιμος, γιατί περίμενα 2 χρόνια. Και μου έδωσε το τηλέφωνο της σχολής Λάρα. Της υπεύθυνης. Ναι. Και πήρα τηλέφωνο, μου είπε γιατί θέλω, μου έκανε μερικές ερωτήσεις, γιατί θέλω ένα σκύλο οδηγό, τι είναι για μένα ένα σκύλο οδηγό και όλα αυτά. Και μετά με έφερε σε επαφή με τον εκπαιδευτή και με το σκύλο, ο οποίος εκπαιδευτής με αξιολόγησε και μένα πόσο ήμουν ικανή να έχω ένα σκύλο οδηγό και αν ήμουν ικανή να έχω καλό προσανατολισμό, να πηγαίνω με τον μπαστούνι. Και μετά αποφασίσαμε ότι θα ξεκινήσω με τον Πόλο να κάνω μαθήματα και αν δέσουμε, αν μου αρέσει και αν του αρέσω, θα συνεχίσουμε. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζεις στην καθημερινότητά σου ποιες είναι? Όχι ότι δεν τις ξέρουμε, αλλά θέλουμε να μας πεις. Να σου πω τώρα ότι περνάω το δρόμο, κατέβαζα τον μπαστούνι μου κάτω και ο άλλος περνούσε με το αυτοκίνητο και μου έσπαγε τον μπαστούνι. Ούτε καν να σταματήσει. Ακρότητες δηλαδή. Ναι, ναι. Πολλά διάφορα στον δρόμο. Σταματάει η άλλη το αυτοκίνητο κάθετο πάνω στο πεζοδρόμιο. Μου λέει θέλω να ψωνίσω. Ναι, λέω, αλλά δεν είναι σωστό. Γιατί εγώ κατέβαλα στον δρόμο και είναι επικίνδυνο για μένα. Και τι θέλεις δηλαδή, να μου πεις, ότι θα κάνουμε εμείς οι βλέποντες στη ζωή μας δύσκολη για εσάς τους μη βλέποντες? Α, ωραία. Τέλεια απάντηση. Πολλά τέτοια. Πριν πάρω σκύλο, ένιωθα ανάπηρη. Mm. Δεν ένιωθα ωραία, δεν ήθελα να βγαίνω έξω. Από τότε που πήρα σκύλο οδηγό, άλλαξε τελείως τη ζωή μου. Οπότε φαντάζομαι ο δεσμός μεταξύ του σκύλου οδηγού και του χειριστή του είναι κάτι που εμείς μάλλον που δεν έχουμε αυτή τη σχέση, δεν μπορούμε ενδεχομένως και να την καταλάβουμε. Ναι, είναι πολύ μεγάλη. Είναι πολύ μεγάλος ο δεσμός. Δεν ξέρω, εγώ όταν έχασα τον προηγούμενο σκύλο μου, ένα χρόνο ήμουν σε κατάθλιψη. Δεν ήθελα να κάνω τίποτα, ούτε καν τη γιόγκα που κάνω γιόγκα. Και ερχόταν οι μαθητές μου και μου λέγανε, μα πρώτη φορά σε βλέπουμε έτσι. Αφού τους έλεγα, κάντε μόνοι σας μάθημα, δεν θέλω εγώ να κάνω μάθημα. Ήσουν σε διαδικασία πένθους. Χάλια. Ναι. Θέλω να μου περιγράψεις μία μέρα, καθημερινή, πώς ξυπνάτε και τι κάνετε με τον Πόλο? Η πρώτη μας δουλειά είναι εγώ να φτιάξω καφέ και ο Πόλος να φάει το πρωινό του. Και μετά θα τον πάρω για την πρωινή βόλτα. Mm. Θα πάμε να κάνουμε όλες τις ανάγκες του που θέλει. Και μετά θα πάμε για ψώνια, θα πάμε να κάνουμε τις δουλειές που έχω προγραμματίσει εγώ. Και φυσικά θα με πάει ο Πόλο, ξέρει πολύ καλά τα πάντα γύρω εδώ στην γειτονιά. Αν θέλω να πάω στο φούρνο, στο σούπερ μάρκετ, στο φαρμακείο. Δηλαδή, για να καταλάβω, Λιάννα, του λες, ας πούμε, τώρα θα πάμε φαρμακείο? Κοίταξε, δεν του λέω αυτό, γιατί αυτό μου το απαγορεύει ο εκπαιδευτής. Αν του το έλεγα, ναι, θα με πήγαινε φαρμακείο. Γιατί είπες ότι στο απαγορεύει ο εκπαιδευτής να του πεις πάμε φαρμακείο? Ναι, γιατί. Για να μαθαίνουμε και κάτι. Ναι, γιατί δεν θέλει να ξεχάσει τις εντολές που έχει μάθει. Το αριστερά, δεξιά, μπροστά, πίσω, ευθεία. Ναι. Ο Πόλο τι εντολές ξέρει, για πες μας. Ο Πόλο ξέρει τις εντολές, βρες πεζοδρόμιο, ευθεία, ήσυχα, σιγά δηλαδή, μην τρέχεις, κοντά. Το να καθίσει κάτω φυσικά τις βασικές εντολές. Βασική υπακοή. Ναι. Πήγαινε ευθεία, παίρνα απέναντι, κάθισμα που του ζητάω να μου βρει κάθισμα. Ναι, τη στάση του λεωφορείου να μου βρει. Α, του λες κάθισμα και ψάχνει μέσα στο χώρο και σου βρίσκει κάθισμα. Και μου βρίσκει κάθισμα, ναι. Πολύ ωραίο και πολύ εντυπωσιακό. Όταν
συναντάμε λοιπόν ένα σκύλο οδηγό, τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορώ να κάνω και τι δεν πρέπει να κάνω σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει να συγκρατηθείς. Θα πρέπει να συγκρατηθώ. Να μην τον χαϊδέψεις, να μην του μιλήσεις καθόλου. Όχι, αδιαφορία. Μπορείς να μιλήσεις στον χειριστή του, αλλά όχι στο σκύλο οδηγό. Mm. Και φυσικά να μην τον ταΐσεις. Και αν έχεις το δικό σου σκυλί μαζί που το έχεις βγάλει βόλτα, το καλύτερο που θα έχεις να κάνεις είναι να απομακρυνθείς, ακόμη και να αλλάξεις πεζοδρόμιο αν γίνεται. Να μην έχουν διάδραση. Ναι, γιατί είναι και αυτό σκυλάκι θέλει να παίξει και εντάξει, θα ξεφύγει, θα αποσυντονιστεί. Δεν πρέπει να αποσυντονιστεί. Όπως λέμε, μην ομιλείτε στον οδηγό, που λέγαμε κάποτε. Σωστό. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για το σκύλο οδηγό. Έχουμε κάποια αστεία ιστορία που θυμάσαι με τον Πόλο, που φαντάζομαι θα έχεις αστείες ιστορίες με τον Πόλο, γιατί είναι ένα αστείο σκυλί. Επειδή μένω το μισό καιρό εδώ και το μισό σχεδόν στον Καναδά, γιατί είναι και τα παιδιά μου. Λοιπόν, ο Πόλο στον Καναδά γενικώς δεν έχει αφήσει ποτάμι για ποτάμι, λίμνη για λίμνη που να μην μπει μέσα. Δηλαδή, εκεί που κάθεσαι ξαφνικά, πετάγεται και πάει να μπει μέσα. Όχι όταν οδηγεί βέβαια, αλλά όταν θα τον παίξεις, κάτι θα κάνει, θα τρέξει και θα μπει μέσα. Και εγώ τον άφηνα εκεί, γιατί είχα ρωτήσει και τον εκπαιδευτή και μου είπε άστον, δεν πειράζει. Και στη θάλασσα μου είπε άστον και πολύ μου αρέσει αυτό, γιατί κολυμπάμε παρέα. Αλλά αυτό τι συνέπεια είχε όμως τώρα, εδώ στην πλατεία Μεσολογγίου πίσω έχει ένα συντριβάνι. Οχ, οχ, πες το μου. Και μια μέρα που πήγαμε να παίξουμε, είχαμε τον μπαλάκι, του πετάω τον μπαλάκι και εξαφανίζεται ο Πόλο και εγώ τρελάθηκα. Και Πόλο από εδώ, Πόλο από εκεί, γιατί ο Πόλο όταν δει μπαλάκι κάνει σαν τρελός, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γυρίσει πίσω, να μην έρθει. Ναι. Και ο Πόλο ήταν μέσα στο τριβάνι και κολυμπούσε. Τέλεια. Σου λέει δεν είναι σαν το ποτάμι του Καναδά, αλλά είναι κάτι παραπλήσιο. Πω. Τώρα που πες Καναδά, καταρχάς φαντάζομαι θα τρελαίνεται και αυτός εκεί πέρα με το φυσικό τοπίο. Ναι, αλλά φαντάζομαι θα τρελαίνεις και εσύ, γιατί μάλλον υπάρχουν κάποιες διαφορές σε σχέση με την Ελλάδα. Τεράστιες. Για πες. Πόσο ωραία περνάτε στον Καναδά, πόσο πιο εύκολη είναι η ζωή στον Καναδά. Καταρχάς δεν υπάρχουν εμπόδια στα πεζοδρόμια. Είναι όλα πεντακάθαρα. Ήμασταν στο σούπερ μάρκετ, αλλά πουθενά δεν μας απαγορέψαν να μπούμε με την είσοδο. Δεν υπήρχε περίπτωση, όλοι ξέρουν. Όλοι ξέρουν τι σημαίνει σκύλος οδηγός και πού επιτρέπεται και ότι. Ναι, ότι επιτρέπεται παντού. Παντού, ακριβώς. Πουθενά δεν είχαμε πρόβλημα, σούπερ μάρκετ, αυτά. Και μια μέρα που ήμασταν στο σούπερ μάρκετ, ήταν μια μητέρα με ένα παιδάκι, πόσο σαν την εγγονή μου θα ήταν, 3 ετών. Και αυτό έτρεχε και του λέει η μαμά του. «Α, μην πας στο σκυλάκι», του λέει, «είναι σκύλος οδηγός». Στο παιδάκι τώρα. Και αυτό σταμάτησε, την κοίταξε και λέει, «Α, οκ», και γύρισε πίσω. Ήξερε ότι είναι σκύλος οδηγός το παιδάκι και μπορούσε δηλαδή, να δηλαδή, απίστευτο μου φαίνεται. Θέμα παιδείας, εκπαίδευσης. Mm. Λοιπόν, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει παιδεία, αποφασίσαμε με τη σχολή Λάρα, βέβαια η σχολή έχει χρόνια που το κάνει, αλλά τώρα συμμετάσχω και εγώ μαζί, μπαίνω και εγώ στο πρόγραμμα αυτό και πηγαίνουμε στα σχολεία και κάνουμε παρουσιάσεις για τους σκύλους οδηγούς. Λοιπόν, του λέω τη λέξη close, follow close και περπατάει δίπλα μου. Και μετά για να τον επιβραβεύσω, τι κάνω, ξέρετε. Του δίνω ένα μπισκοτάκι, του δίνω μια λιχουδιά. Όταν του πω sit, κάθεται. Όταν του πω down, ξαπλώνει. Άμα του πω stay, τι κάνει, μένει. Εξηγούμε στα παιδάκια τι σημαίνει σκύλος οδηγός. Τους λέμε τι δεν πρέπει να κάνουν όταν βλέπουν ένα σκύλο οδηγό και πόσο σημαντικός είναι για τον τυφλό. Και γενικώς τους μιλάμε και για τους τυφλούς, γιατί γενικά οι άνθρωποι νομίζουν, όχι μόνο τα παιδάκια και οι μεγάλοι, ότι ένας τυφλός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Mm. Που δεν είναι αλήθεια. Ενδεχομένως να έχει μία δόση αλήθειας όταν είσαι σε μία τόσο αφιλόξενη χώρα που δεν βοηθάει. Ναι, αυτό ναι. Thank you.
Με τη γιόγκα πώς θα πάει ο Πόλο? Α, πάρα πολύ καλά. Του αρέσει, ηρεμή, είναι ήρεμος, είναι ζεν την ώρα του μαθήματος. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Κάθεται ήσυχος εκεί στο κρεβατάκι του. Στην αρχή δεν είχε συνειδητοποιήσει τι γινότανε. Ναι. Και ερχόταν εκεί και προσπαθούσε, μας έκανε διάφορα στα παιδιά, ας πούμε, που κάναμε μάθημα. Τι τεντώνονται αυτοί, τι κάνουν εκεί πέρα, τι είναι όλα και, αυτά. Ναι. Μετά έπαιρνε το παιχνίδι, του άρχισε, έπαιζε. Από τις κάποιες στιγμές του είπα, πήγαινε στο κρεβάτι σου Πόλο και ήρεμα, ησύχασε. Από εκεί μετά τώρα έχει καταλάβει πλέον και δεν ακούγεται τίποτα, κιχ δεν ακούγεται κατά τη διάρκεια της γιόγκα και μόλις τελειώσουμε το μάθημα και αφού κάνουμε και το διαλογισμό και αρχίσουμε λίγο να κινούμαστε και να σηκωθούμε, τότε σηκώνεται και αυτός από το κρεβάτι. Λες να τον τσεκάρουμε πόσο ήσυχος είναι στη γιόγκα? Έχει κριτήριο στο να βλέπει τους κακούς μαθητές? Γιατί έχω πάρα πολλά μειοσκελετικά προβλήματα, να ξέρεις. Υπάρχει πιθανότητα να γυρίσει και να μου κάνει «Ουφ, ουφ, τι είναι αυτά που κάνεις?» Λες, αυτό είναι μια ωραία ιδέα, να του το μάθω. Να διορθώνει κιόλας, να κάνει και διορθώσεις. Έτσι. Να επικοινωνείτε και να είναι το ένα γουφ, ας πούμε, δεν το κάνει καλά. Γουφ, μέτρια. Αντί να σηκώνομαι εγώ και να ψάχνω με τα χέρια. Ακριβώς. Αυτό ήταν. Οι μουσούδες σου έδωσαν και μια ιδέα. Εξέλιξη επαγγελματική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ελιανά, ευχαριστούμε Πόλο που είναι και με το παιχνίδι του. Εντάξει, όλα καλά. Εντάξει. Όλα σε ηρεμία. Γιατί πρέπει να εμβολιάζονται τα ζώα? Κάθε πότε επαναλαμβάνονται οι εμβολιασμοί? Γιατί είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο κατά της λύσας? Σε αυτές και σε πολλές ακόμα απορίες απαντά ο κτηνίατρος Λάζαρος Καρανάσιος. Κεφάλαιο εμβόλια. Ποια είναι τα σως εμβόλια που πρέπει να έχει κάνει το γατάκι μας ή το σκυλάκι μας? Στη γάτα υπάρχει λοιπόν το τριπλό εμβόλιο της γάτας. Τριπλό το ονομάζουμε γιατί έχει τη ρινοτραχύτιδα, τον γαλλικοϊό και την παλευκοπενία. Είναι τρεις βασικές ασθένειες της γάτας και υπάρχει και η χλαμίδια. Οπότε ή τριπλό ή τετραπλό εμβόλιο της γάτας ξεκινάει από τον δεύτερο τρίτο μήνα ζωής του ζώου. Επαναλαμβάνεται άλλη μία και σε ένα μήνα φορά και ίσως άλλη μία φορά. Άρα μπορεί να κάνουμε τρία εμβόλια μαζί. Ναι. Και από εκεί και έπειτα, με βάση την νομοθεσία, υποχρεωτικό είναι η λύσα, το εμβόλιο της λύσας στη γάτα, αν κυκλοφορεί, αν βγαίνει έξω ή αν έρχεται σε επαφή με άλλα ζώα. Στην εξοχή. Ακριβώς. Και είναι και το εμβόλιο της λευχαιμίας. Στο σκυλάκι. Στο σκυλάκι μας, λοιπόν, έχουμε το εμβόλιο το πενταπλό, που είναι για τις πέντε βασικές ασθένειες του ζώου, και της λύσας, το οποίο μπορεί να γίνει αυτό συνδυασμός. Γίνεται με μία ένεση, για να μην το τσιμπάμε δύο φορές το ζώο. Αυτό λοιπόν ξεκινάμε να το κάνουμε από το δεύτερο μήνα ηλικίας ζωής του ζώου μας. Επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές με διάστημα ενός μηνός διαφορά. Και από το έκτο μήνα ηλικίας του ζώου μας και έπειτα μπορεί να κάνει τις λύσας, αν θέλουμε. Τα δύο εξτρά εμβόλια που είναι κάτι προαιρετικό για το ζώο μας, αν θέλουμε πάλι να το κάνουμε, είναι το εμβόλιο της γρίπης και το εμβόλιο της λεισμανίωσης. Καλαζάρ. Ακριβώς. Το εμβόλιο του Καλαζάρ, της λεισμανίωσης, καλύπτει περίπου 70-72% το ζώο μας. Άρα μιλάμε ότι στα 100 τσιμπήματα που θα δεχτεί ένα σκυλί από μολυσμένη σκνήπα, τα 72 θα είναι απολύτως χωρίς πρόβλημα. Τα υπόλοιπα 28, το υπόλοιπο 28% είναι αυτό το οποίο θα μπορέσει να του δώσει πρόβλημα. Έχει παρατηρηθεί από τις μελέτες και από τις κλινικές γενικότερα πράξεις πως το ζώο το οποίο είναι εμβολιασμένο περνάει πολύ πιο ήπια την νόσο, δεν την εκδηλώνει με τόσο σοβαρά συμπτώματα και απαντάει πολύ καλύτερα στη θεραπεία που θα κάνουμε. Το ζωάκι που έχει μολυνθεί, που έχει νοσήσει από καλαζάρ, μπορεί να εμβολιαστεί? Το ζώο μας αυτό καλό είναι να μην εμβολιαστεί. Yeah. Είναι αντίστοιχα όπως εγώ αν έχω γρίπη για παράδειγμα, δεν μπορώ να κάνω το εμβόλιο της γρίπης. Ακριβικό. Πρέπει να είμαι καλά. Ας μιλήσουμε τώρα λιγάκι για τις παρενέργειες, γιατί έχω κάνει εγώ στην Κόρφο το πενταπλό μαζί με τις λύσες. Είναι καλό να τα κάνουμε λοιπόν όλα μαζί. Το πενταπλό είναι ούτως ή άλλως ένα πολύ δυνατό εμβόλιο, όπως φαντάζομαι το τριπλό και το τετραπλό στη γατούλα. Γιατί έχει τέσσερα μαζί ή πέντε μαζί. Ακριβώς. Από μόνο του είναι ένα βαρύ εμβόλιο. Εγώ αυτό που λέω πολλές φορές, μ' αρέσει να σπάω τα εμβόλια, γιατί έτσι έχω και την ευκαιρία να δω και περισσότερες φορές τον ιδιοκτήτη μαζί με το ζώο του. Αν ένα ζώο έχει έρθει ταλαιπωρημένο από κάποιες γαστρεντερίτιδες, για παράδειγμα, παρόλο που μπορεί να είναι και καλά, μπορεί να δώσω μια ευκαιρία και να πω ότι ξέρεις,
άφησε το ακόμα 20 μέρες, ένα μήνα. Θέλω να είναι τελείως καλά. Δεν θέλω να έχει κάποια υπόνοια ότι κάτι μπορεί να το περιτριγυρίζει ή να νιώθει λίγο αδύναμο και να το κάνουμε μετά. Το ζώο πρέπει να είναι απολύτως υγιές για να εμβολιαστεί. Και είναι βασικό αυτό το κομμάτι. Όπως επίσης στα μικρά, τα κουτάβια. Καμιά φορά είναι τόσο. Επειδή είναι ο πρώτος πόνος που θα νιώσουν το τσίπμα από τη βελόνα, ξαφνιάζονται τόσο πολύ που καμιά φορά μέχρι και που έχουν λιποθυμήσει από το φόβο τους, από τον πόνο. Που μπορεί να μην είναι παρενέργεια του εμβολίου. Και σαφέστατα έχω και περιπτώσεις όπου ξέρουμε ότι τα εμβόλια μπορεί να φέρουν ένα ήπιο αλλεργικό σοκ, μια αλλεργική αντίδραση στο ζώο μου. Οπότε έχουμε μεριμνήσει από τις προηγούμενες μέρες να κάνουμε χρήση κάποιου αντισταμινικού ή κορτιζόνης για να το περάσει λίγο πιο ήπια. Στα κουτάβια τα σκυλάκια έχουμε και τον τύφο, έτσι. Πολύ βασικό αυτό. Πάρα πολύ βασικό. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν θέλουμε να κυκλοφορεί το ζώο και να βγαίνει βόλτες αν δεν εμβολιαστεί πλήρως. Και το πλήρως σημαίνει να έχει κάνει τα πρώτα 3 βασικά εμβόλια. Οπότε μέχρι τότε αγκαλιά και καθόλου επαφή στον έξω κόσμο. Τσαντάκι. Τσαντάκι. Mm. Αν υιοθετήσω λοιπόν εγώ ένα δεσποτάκι που βρήκα στο δρόμο, τι κάνω εγώ τώρα, πώς το ξεκινάω αυτό το ζώο? Αυτό το ζώο λοιπόν το θεωρούμε ανεμβολίαστο. Mm. Άρα ξεκινάμε να κάνουμε όλο το πρωτόκολλο από την αρχή για να του δώσουμε τη σωστή ανοσία. Δεν θα πάθει κάτι αν κάνει ένα παραπάνω για παράδειγμα εμβόλιο. Και πότε τελειώνουμε με τα εμβόλια? Συνεχίζουμε να εμβολιάζουμε τα σκυλάκια μας και τα γατάκια μας? Πρέπει να τα εμβολιάζουμε για την υγεία τους κάθε χρόνο μέχρι το τέλος της ζωής τους? Υπάρχουν δύο σχολές. Υπάρχει η μία σχολή η οποία θα σου πει πως εμβολιάζω μέχρι το τέλος της ζωής τους κανονικά και κάνω το πρωτόκολλο όπως προβλέπετε. Και υπάρχει και μία άλλη σχολή η οποία θα σου πει ότι από μία ηλικία και έπειτα πρέπει να σταματήσω. Μπορώ να σταματήσω τον εμβολιασμό. Εγώ αυτό που συστήνω στους ιδιοκτήτες είναι πως αν το ζώο μας, είτε είναι σκύλος είτε είναι γάτα, συνεχίζει ο σκύλος να κάνει βόλτες και σε μεγάλη ηλικία, 12-13 χρονών, και να βγαίνει έξω, σαφώς και πρέπει να είναι καλυμμένος από εμβόλια. Ίσως όχι κάθε χρόνο, κάθε 2 χρόνια. Γιατί υπάρχουν ασθένειες στις οποίες τα αρχικά του εμβόλια δεν διατηρούν την ανοσία. Έτσι και η γάτα. Δεν σιλάζα να σε ρωτήσω για το εμβόλιο της λύσας. Γιατί έχω ακούσει ότι είναι ένα πολύ δυνατό εμβόλιο και δεν καταλαβαίνω την υποχρεωτικότητα, δηλαδή γιατί είναι τόσο αναγκαίο κάθε χρόνο, δεδομένου ότι έχω ένα δεσποζόμενο ζώο που δεν το αφήνω ελεύθερο στα βουνά για να του δαγκώσει μια αλεπού. Μου φαίνεται υπερβολικό. Θα σου πω το εξής. Η λύσα είναι μια ανθρωποζωνόσωση. Δηλαδή είναι ένα νόσημα το οποίο μεταφέρεται από το ζώο στον άνθρωπο και είναι και θανατηφόρο νόσημα. Αν λοιπόν τύχει κάποιο κρούσμα λύσας, το πρωτόκολλο που ακολουθείτε είναι περίπου 1 με 2 φορές περισσότερο αυστηρό και πιο δύσκολο από αυτό του COVID. Που τώρα πιο ο κόσμος έχει καταλάβει, τρομάξει, έχει καταλάβει πώς γίνεται μια εκένωση, πώς γίνεται μια απαγόρευση, τι εστί πρωτόκολλο σε μια πανδημία για παράδειγμα. Υπάρχει τέτοιο πράγμα για τη λύσα. Ακριβώς. Η Ελλάδα από το 1976 είναι πλέον ελεύθερη λύσας όπως άλλα κράτη. Αλλά επειδή έχουμε χώρες οι οποίες στα σύνορά μας μπορεί να υπάρχουν με λύσα και μπορεί πολύ εύκολα ένα τέτοιο περιστατικό να έρθει με την άγρια πανίδα. Με μία αλεπού, με ένα κογιότ, με κάτι το οποίο να είναι λυσασμένο, όπως ας πούμε και μία νυχτερίδα. Και μπορεί να γίνει η μόλυνση, θέλουμε οι πρώτοι αποδέκτες που είναι οι σκύλοι, θέλουμε να είναι κατάλληλα έτοιμοι ανοσολογικά. Γι' αυτό το λόγο το εμβόλιο της λύσας πλέον ξέρουμε ότι κρατάει 3 χρόνια. Αλλά υποχρεωτικά η Ελλάδα λόγω νομοθεσίας μας βάζει στον 1 χρόνο. Σίγουρα στο ζώο μας υπάρχουν τα αντισώματα, αλλά για να μην χαθεί αυτός ο τίτλος αντισωμάτων πρέπει να είμαστε λίγο αυστηροί. Και με το κόστος του εμβολιασμού τι γίνεται? Το κόστος θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου ακριβό, με την έννοια ότι είναι κάτι που προσφέρουμε πολύ σοβαρή ανοσία στο ζώο μας, το προφυλάσσουμε από πάρα πολλές ασθένειες και είναι κάτι το οποίο γίνεται περίπου 1 φορά το χρόνο. Έλα. Άρα δεν είναι κάτι αποτρεπτικό για τον ιδιοκτήτη, θεωρώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ποια είναι η διαδικασία μιας θεραπείας με ενεργό άνθρακα? Ποια προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσει? Συναντήσαμε την πλέον ειδική για το θέμα αυτό, την pet groomer Δέσποινα Μπιλιλή και τον αξιολάτρευτο σκύλο της Γκάρι, ο οποίος για τις ανάγκες του γυρίσματος δέχτηκε να μπει στο ρόλο του μοντέλου και να απολαύσει on camera μια θεραπεία spa. Το υπέροχο με τις μουσούδες μας είναι ότι συνέχεια μαθαίνουμε κι εμείς καινούργια πράγματα. Για παράδειγμα, ξέρετε ότι υπάρχει μια θεραπεία spa με ενεργό άνθρακα για το δέρμα και το τρίχωμα των μικρών μας φίλων? Δέσποινα, τι είναι αυτά που μαθαίνουμε? Ναι, κι όμως υπάρχουν. Καλησπέρα! Καλησπέρα! Τι είναι αυτή η θεραπεία
με τον ενεργό τον άνθρακα. Είναι μια κάψουλα που μπαίνει σε ένα ειδικό ακουστικό, το οποίο λιώνει... Ακουστικό εννοείς του μπάνιε. Της μπανιέρας. Όχι ακουστικό, ναι. Ακουστικό. Που λιώνει ουσιαστικά με τη θερμότητα του νερού και σιγά σιγά αυτό δρά πάνω στο ζώο. Αυτό το κάνουμε αφού έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία λουσίματος και στεγνώματος του ζώου. Πρώτα πλένουμε με σαμπουάν μαλακτική και αφού έχουμε ξεπλύνει και τη μαλακτική, κάνουμε την πλύση με τον ενεργό άνθρακα. Πόση ώρα κρατάει? Κρατάει 5 με 10 λεπτά το πολύ. Και γιατί λέγεται θεραπεία, τι θεραπεύει? Λοιπόν, θεραπεύει τα πάντα σε δερματικά. Οτιδήποτε είναι σε ελιές που έχουμε, που τις έχουμε χτυπήσει, που τις έχουμε ανοίξει, που τις έχουν ξύσει, που τις έχουν δαγκώσει. Αν έχει πληγές από ψήλους, τσιμπούρια, από οτιδήποτε τέτοιο. Το άλλο που κάνει είναι η δυσοσμία, περιορίζει τη δυσοσμία. Και στο αποτέλεσμα, το μετά, περιορίζει το χρόνο στιγνώματος. Αυτό τώρα, αυτή η θεραπεία απευθύνεται σε σκυλάκια. Γατάκια, τα πάντα. Σε γατάκια. Κουνελάκια, άλογα, παντού. Ανθρωπάκια. Ανθρωπάκια, ναι, την κάνω κι εγώ. Όντως. Ναι, στην ψωρίαση. Α, βοηθάει και σε τέτοιου είδους. Ναι, 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 εννοείται. Πώς θα αποκλείται ο κόσμος αυτή τη θεραπεία? Στην αρχή δεν το πιστεύουν. Είναι λίγο διστακτική και λογικό, και εγώ ήμουν στην αρχή μέχρι να τη μάθω, αλλά τη δοκίμασα και πάνω μου και στο σκύλο μου και είδα και τους αρέσει. Πού τη βρήκες, Δέσποινα, αυτή τη θεραπεία? Πες μας. Έψαχνα μία θεραπεία. Εγώ έχω ταλαιπωρηθεί πολύ με το σκύλο μου με δερματικά. Είχαμε δοκιμάσει τα πάντα και ο Γκάρι είχε νεφρική ανεπάρκεια, οπότε δεν μπορούσαμε να χορηγήσουμε ούτε φάρμακα ούτε τίποτα. Και βρήκα αυτή τη θεραπεία δοκιμαστικά και την ξεκίνησα και τα καταφέραμε. Την κάναμε μία φορά την εβδομάδα και ήταν πολύ μεγάλα αποτελέσματα και έχουμε ξεμπερδέψει. Βοηθάει δηλαδή και στην απώλεια τριχώματος? Ναι, βοηθάει. Κυρίως μας την κάνανε και σκυλιά που έχουν καλαζάρ. Και είχε δει μεγάλη διαφορά. Έχουν δει βελτίωση. Ναι, 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 ναι. Οπότε ενώ στην αρχή ο κόσμος είναι κάπως διστακτικός, μετά βλέπει πολύ έμπρακτα τα διαφορετικά πράγματα. Και γρήγορα. Και γρήγορα. Όταν είσαι συνεπής σε αυτό, θα δεις γρήγορα τη διαφορά. Όταν είσαι συνεπής στο ραντεβού, ναι, σου, ας πούμε, στο αυτό που πρέπει να είναι. Ναι. Πιστεύεις ο Μπάρμπας κοιμήθηκε? Τι έγινε? Καλά, κοιμήθηκες? Γκάρι. Ω, κοιμήθηκε. Παππού, Γκάρι. Θέλω λίγο να σηκωθείς, που είσαι πολύ όμορφος και πολύ κούκλος. Έπαιξες το παιχνιδάκι σου, σε πήρε και ο ύπνος και ήρθε η ώρα για μπάνιο και θεραπεία σπα με ενεργό άνθρακα. Είσαι έτοιμος? Κάνεις τον Κινέζο, βλέπω. Κάνεις τον αδιάφορο. Πολύ ωραία. Πάμε. 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 Δεν ξέρεις που πάμε όμως. Προσπαθεί να βρει έξοδο διαφυγής. Από σπουτάκι να τον κάνει. Ναι, αλήθεια. Ήταν η κυρία που το αγόρασε. Και έμεινε αυτό στον δρόμο. Πώς θα τον πήρες, δηλαδή? 5 μηνών, 6. Α, τόσο μωρό. Μα είσαι από τα σκυλιά. Κοίτα. Που και βρεγμένος είσαι κούκλος. Αυτό σου πάει. Σου πάει πάρα πολύ. Πες μας, ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από τη θεραπεία σπα που κάνεις? Α, δεν θέλει να μιλήσει, δεν θέλει να κάνει δηλώσεις. Αυτή είναι η θεραπεία. Α, μάλιστα. Αυτή η κάψουλα. Α, μπαίνει μέσα λοιπόν και με τη θερμοκρασία του νερού διαλύεται. Και την πίεση. Και απλά δηλαδή το ξεβρά. Α, μάλιστα. Ωραίος. Σας βρέξαμε. Ο Γκάρι είναι έτοιμος, έκανε τον μπάνιο του, έβαλε τα μαλακτικά του, τα μετάξια του, έκανε τη θεραπεία του και είναι έτοιμος να ξανακυλιστεί στη λάσπη και στα, και χώματα. Εννοείται. Πολύ ωραία. Εντάξει, ήταν όμως μια ωραία περιπέτεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γκάρι, δώσε μου λίγο σημασία. Δώστε μου τη λικουδιά να μου δώσει σημασία. Εδώ. Δώσε μου λίγο σημασία, ήθελα να σε χαιρετήσω. Εντάξει. Καταλαβαίνω. Αν η ευτυχία είχε πρόσωπο, τότε θα είχε το πρόσωπο ενός κουόκα. Το κουόκα είναι ένα παράξενο χαριτωμένο μικρό μαρσιποφόρο ζώο που ζει στην Αυστραλία και έχει ένα μόνιμο χαμόγελο στο πρόσωπό του ακόμα και όταν κοιμάται.
Αυτό οφείλεται στο σχήμα του προσώπου του και του έδωσε το χαρακτηρισμό του πιο ευτυχισμένου ζώου στον κόσμο. Και ποιο είναι το πιο τυχερό ζώο στον κόσμο? Μα φυσικά ο άνθρωπος, αυτός που θα βρεθεί μπροστά σε ένα χαμογελαστό κουόκα. Αυτή η χαμογελαστή μουσούδα κατέκτησε το διαδίκτυο όταν οι τουρίστες άρχισαν να βγάζουν σέλφι του, καθώς αυτό δεν φοβόταν τους ανθρώπους. Η εξοικείωση αυτή όμως είναι ένας κίνδυνος για το μικρό κουόκα και οι αρχές του νησιού όπου ζει απαγορεύουν τη σίτηση από τους ανθρώπους. Το κουόκα, όπως και η καμιλοπάδαλη, χρησιμοποιεί τους μεγάλους επίπεδους γομφίους του για να αλέσει σκληρούς φλοιούς για να απελευθερώσει υγρασία και θρεπτικά συστατικά. Η διαφορά όμως είναι ότι η καμιλοπάδαλη αργότερα αναμασά την τροφή, που σημαίνει ότι βασικά τη ρίχνει ξανά στο στόμα της και τη μασά λίγο ακόμα. Όταν ένα κουόκα καταπίνει φαγητό, το γεύμα εισέρχεται στο πρώτο του στομάχι. Ναι, τα κουόκα έχουν δύο κοιλιές, όπου το φαγητό διασπάται περισσότερο πριν εισέλθει στο δεύτερο στομάχι. Την πληρότητα στη ζωή της δημοσιογράφου Αθηναΐδας Νέγκα δίνουν τα ζώα. Η Αθηναΐς μας υποδέχεται στο στούντιο της εκπομπής της «Καλύτερα αργά» μαζί με την καλύτερη παρέα. Η αγαπημένη της Έμα βρήκε τη φυσική της θέση στον πράσινο καναπέ και εμείς μάθαμε τα πάντα για τις συνήθειές της. Μιλήσαμε για τον Όσκαρ και την Μπένι που συμπληρώνουν την τετράποδη ευτυχία της οικογένειας, τη φιλοζωία, την ευθύνη και την αγάπη. Τώρα εσείς που παρακολουθείτε εμάς έχετε ίσως λίγο μπερδευτεί. Είσαστε σίγουρα συντονισμένοι στο Action 24, αλλά συνεχίζετε και βλέπετε μουσούδες. Ναι, συνεχίζετε και βλέπετε μουσούδες, απλά είμαστε εκτός γηπέδου, αλλά εντός έδρας της σημερινής μας καλεσμένης, της Αθηναΐδας Νέγκα και της Μις Έμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία στο καταπληκτικό σου πλατό. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μας λιγάκι για σένα και την Έμα. Πόσο χρονών είναι η Έμα και πώς μπήκε στη ζωή σου? Ναι. Είναι απροσδιορίστου, γιατί την Έμα την έχουμε υιοθετήσει. Τη βρήκαμε μέσω ενός σωματείου φιλοζωικού. Ο ιδιοκτήτης της δεν την ήθελε, γιατί δεν την ήθελε μάλλον η σύζυγός του, γιατί ήταν έγκυος, θα κάνανε παιδάκι. Οπότε την πήρα εγώ που έχω δύο μικρά παιδιά. Okay. Μάλιστα τον είχα ρωτήσει, μα γιατί θέλετε να δώσετε το σκυλί και όλα αυτά. Ντρεπόταν ακόμα και να μου το φέρει να το υιοθετήσω. Το φέρει ένας φίλος του. Μου λέει δεν το θέλει σύντροφος. Του λέω δεν θέλετε να τη χωρίσετε? Μου λέει όχι. Φάνηκε λίγο ακραίο αυτό, ναι, να τη χωρίσετε. Ναι, εμένα δεν θα μου φαίνονταν ακραίο, ναι, αλλά ναι, τέλος πάντων. Υπολογίζουμε ότι πρέπει να είναι γύρω στα 6. Είναι πιτμπουλάκι ή μιεμό? Είναι κάτι τέτοιο. Τα πιτμπουλ είναι αυτά που εμείς αποκαλούμε πιτμπουλ, είναι 5 ράτσες σκύλων. Α, ναι. Αμερικάνικα, αγγλικά κτλ. Αυτή μοιάζει από ό,τι μου έχουν πει με Stratfordshire Terrier. Είναι δηλαδή πιο μικρόσωμη από τα pitbull, είναι τα τεράστια. Είναι πιο μικρό, είναι πιο κομψή, είναι πιο petit, θα λέγαμε. Πιο χαριτωμένη, πιο για τον καναπέ, ρε παιδί μου. Κοίτα τι ωραία που κάθεται εδώ πέρα στον καναπέ. Ναι. Είναι ήρεμη, είναι καλή, ναι, και εσύ έχεις πολύ μεγάλη αγάπη για τα ζώα. Υπερβολική θα έλεγα. Πώς ξεκίνησε αυτό? Ήσασταν φιλόζωοι ούτως ή άλλως στην οικογένειά σας? Ναι, είχα μια γιαγιά η οποία ήταν εξαιρετικά φιλόζωη, η μαμά της μαμάς μου. Okay. Η οποία ήταν και φιλόζωη σε μια εποχή που δεν ήταν συνηθισμένο να είναι κάποιος. Δηλαδή ήταν και ο παππούς μου, είχε το δικό του το σκυλί με το οποίο πήγαινε βόλτες κτλ. Και εκείνη είχε το μικρό σκυλάκι που έκανε, που ήταν του καναπέ. Η γιαγιά μου αγαπούσε όμως πάρα πολύ όλα τα ζώα. Δηλαδή για να σου καταλάβει το μέγεθος της αγάπης. Κάποια στιγμή είχα πάει με τη γιαγιά μου σε ένα θερινό σινεμά να δούμε τα σαγόνια του Καρχαρία. Οπότε έβλεπα τη γιαγιά μου να κάνει κάτι τέτοια λίγο. Της λέω, γιαγιά, τι έχεις? Μου λέει, λυπήθηκα το Καρχαριάκι. Πρέπει να είναι η μοναδική που είχε δει αυτή την ταινία και λυπήθηκε τον Καρχαρία. Το πρώτο σου ζώο ως ενήλικη μόνη σου που το απέκτησες? Το πρώτο σκυλί που απέκτησα ως ενήλικη νομίζω ήταν γύρω στα 22 μου, που ήταν το δικό μου σκυλί και ήταν ένα Basset Hound. Πολύ μικρή σε ηλικία πάντως για να αναλάβεις την ευθύνη, γιατί είναι και ευθύνη το να έχεις ένα κατοικίδιο και ειδικά σε σκυλί, ενώ σε σχέση με τις γάτες που είναι πολύ πιο αυτόνομες, πιο ανεξάρτητες. Δεν με πείραξε ποτέ. Ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ, πολύ λογικό για μένα. Και ναι, είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα ξυπνήσει πρωί αν έχει δηλαδή βγει έξω. Είμαι γενικά πρωινός τύπος και θα σκεφτώ ότι το σκυλί δεν κρατιέται άλλο και ότι πρέπει να το βγάλω. Ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό, γιατί μου δίνεις λίγο την. Δεν σε ξέρω καθόλου βέβαια. Μόνο όσες φορές έχουμε συναντηθεί τηλεοπτικά ή τώρα εδώ λίγο στα καμαρίνια. Δεν μου κάνει ανατροπή, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει τόσο πολύ στο νου του τον άλλον. Το σκυλί.
Έχω στο νου μου. Δηλαδή τα παιδιά. Να σου πω ότι παιδιά δεν ήμουν σίγουρη τι θα κάνω. Προέκυψαν. Ναι. Okay, okay. Σκυλιά ήμουν σίγουρη ότι θέλω να έχω σε όλη μου τη ζωή και είχα καταλάβει από πάρα πολύ νωρίς τι εστί βερίκοκο. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να το έχει και να τα αφήνει και να φεύγει. Πιστεύω ότι όταν φροντίζει πάρα πολύ καλά τον εαυτό σου και σου περισσεύει φροντίδα. Μόνο τότε, όταν είσαι πάρα πολύ αυτόνομος και τρομερά ανεξάρτητος και μπορείς να ανταποκριθείς, τότε μπορείς να φροντίσεις και κάποιον άλλο ή κάποιο ζώο ή κάτι τέτοιο. Αυτό είναι αλήθεια. Mm. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί αν πραγματικά δεν έχεις περίσσευμα, τι θα δώσεις στον άλλο. Ναι, τίποτα. Αν είσαι εσύ στερημένος, ναι. Ενώ σε κάποια αγάπη κτλ. Κτλ. Έχει τύχει να έχεις πολλά ζώα μαζί ταυτόχρονα. Τώρα έχουμε τον Όσκαρ και την Πέννη, που ναι. Είναι γατάκια. Και ναι. Την αίμα. Ναι. Σκυλιά έχει τύχει να έχεις παραπάνω από ένα. Έχει τύχει να έχω έως δύο. Ναι, σκυλιά. Πολλές φορές έχει τύχει, όχι πολλές φορές, αλλά έχει τύχει να βρω και σκυλί και να το φιλοξενήσω μέχρι να βρω τους γονείς του. Θέλω να μου πεις λιγά για την καθημερινότητά σου με την αίμα. Ξυπνάτε το πρωί. Ναι. Ναι, εντάξει. Πρέπει να βγει η βόλτα. Η αίμα θέλει μια πολύ συγκεκριμένη βόλτα. Mm. Δεν θέλει κάτι άλλο. Θέλει να πηγαίνει αυτή τη βόλτα που είναι κοντά στο σπίτι, να πηγαίνει στα συγκεκριμένα μέρη και θέλει μετά να γυρίσει πίσω. Γενικά έχω την εντύπωση ότι η αίμα θα ήθελε να μην έχω καριέρα, να είμαι άνεργη, ναι. Να κάθομαι στο σπίτι. Να... Αλλά κάποιος να φέρνει τα λεφτά. Κάποιος να φέρνει τη... Δεν ξέρει ότι υπάρχουν λεφτά. Δεν ξέρει ότι τρώει. Ναι, πιστεύει ότι έρχονται σε μια σακούλα. Είναι κυλαιόδουλη. Είναι λιχούδο. Είναι ενίοτε. Mm. Ενίοτε. Την καμαρώνω. Ναι, τρώει τρίτς. Έχει κακά δόντια, αλλά δεν φταίμε σε αυτό. Τη βρήκαμε κακά δόντια, οπότε συνεχώς πρέπει να τα καθαρίζουμε και να τα φροντίζουμε. Να πούμε ότι είναι και η πρώτη. Δεν καπνίζει. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ναι. Προφανώς, αφού δεν καπνίζει εσύ, θα καπνίζει. Δεν γίνεται έτσι. Θα ήταν, δηλαδή, θα είχε κρυφά πακέτο τσιγάρα από τη μαμά. Δεν το πιστεύω αυτό. Να πούμε ότι είναι και η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση της ΕΜΑΣ. Ναι. Και η μαμά είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Μου λέει καλά, είναι ο πιο ωραίος καλεσμένος που έχει κάτσει ποτέ στον καναπέ αυτόν, που δεν έχει κάτσει κανείς άλλος στον καναπέ. Οπότε... Όχι, κάθονται καλεσμένοι στο, μεγάλο το καναπέ. Ναι. Ωραία. Οπότε, καθόσαστε λοιπόν, δουλεύετε, εσύ δουλεύεις, η αίμα με τα άσχημα της δόντια κάθεται δίπλα σου στο καναπέ, στο μαξιλαράκι, στα πόδια. Το μεσημέρι πάμε βόλτα πάλι. Το μεσημέρι έχουμε βόλτα, επιστρέφουν τα παιδιά από το σχολείο. Συνήθως εγώ μετά έχω γύρισμα, μετά το μεσημέρι έχω γύρισμα εδώ, οπότε μετά κάθεται σπίτι με τα παιδιά. Έχει άγχος αποχωρισμού, είχε ποτέ άγχος αποχωρισμού? Όχι, γιατί επειδή την απέκτησα όταν είχα παιδιά, πάντα κάποιος είναι στο σπίτι. Mm. Οπότε δεν έχει τύχει να την αφήσω και να λείψω πολλές ώρες. Αγχώνεις περισσότερο για την αίμα ή για τα παιδιά σου? Αγχώνομαι για την αίμα, γιατί η αίμα δεν μπορεί να μιλήσει. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή, αν λείπω ταξίδι, θα πάρω τηλέφωνο και θα ρωτήσω 10 φορές αν έχουν βάλει φρέσκο νερό στην αίμα. Τα παιδιά μου μπορούν να ζητήσουν νερό και να βάλουν και νερό επίσης. Οπότε ναι, με την αίμα έχω μία έννοια παραπάνω. Ωραία. Ναι. Γυρνάς λοιπόν από τη δουλειά, πάτε και τη βραδινή σας βόλτα φαντάζομαι. Mm-hmm. Η αγαπημένη στιγμή της ημέρας με την αίμα ποια είναι? Όταν πάμε να κοιμηθούμε. Κοιμάται στο δωμάτιό μου σε ένα κρεβατάκι που έχει δίπλα μου. Είναι το καλύτερο, δηλαδή περιμένει πώς και πώς, ποια είναι η ώρα, γιατί κοιμάμαι αρκετά νωρίς, που θα με δει να πηγαίνω προς τη διβατοκάμαρα και σου λέει εντάξει αυτό ήταν τώρα. Μπήκαν τα πράγματα στη θέση τους. Από όλους μέσα στο σπίτι, ποιον συμπαθεί περισσότερο η αίμα, που ξέρω την απάντηση, αλλά θέλω ρε παιδί μου να το χαρείς και εσύ. Ξεκάθαρα εμένα. Ναι, έτσι. Τα παιδιά μου δηλαδή έχουν απογοητευτεί αρκετά από όλη αυτή την ιστορία. Γιατί θέλει να είμαστε μαζί, δηλαδή ακολουθεί εμένα. Με την Πέννη και τον Όσκαρ πώς τα πάνε? Τα πάνε καλά. Είναι δύο γατάκια αυτά, να το πούμε αυτά. Δεν θα δεις να κοιμούνται αγκαλιά. Ή ξέρω εγώ ένας να τρώει από το στόμα του άλλου, αλλά μπορούν να συνυπάρξουν στον ίδιο καναπέ, κατά προτίμηση με έναν άνθρωπο ενδιάμεσα. Η Πέννη και ο Όσκαρ πώς προέκυψαν στη ζωή σου? Η Πέννη και ο Όσκαρ γεννήθηκαν στην αυλή μας. Είναι αδερφάκια. Είναι αδερφάκια. Μοιάζουν πολύ. Η κόρη μου η μικρή βρήκε τον Όσκαρ, ο οποίος ήταν ο πιο φουντωτός και άρχισε να τον πιάνει και να τον παίρνει αγκαλιά. Αυτός καθόταν γιατί είναι βλάκας. Η Πέννη είναι λίγο πιο άγρια, αλλά προκειμένου να έχει παρέα ο Όσκαρ, δεχόμαστε και την Πέννη, τα έχουμε στηρώσει και τα δύο. Είναι δηλαδή τα δύο στηρωμένα γατιά που ταΐζουμε και είναι συνεχώς μαζί μας. Αυτά τα δύο τα πάνε καλά μαζί?
Έχουν κάνει αγέλη απέναντι στην αίμα. Έχουν κάνει αγέλη απέναντι στην αίμα, αλλά η αίμα δεν το ξέρει αυτό. Να, ωραία. Οπότε είναι στην άγνοια της και είναι ευτυχισμένη. Και τις γάτες βεβαίως τις υπηρετούμε με πολύ μεγάλο αίσθημα ευθύνης και με χαρά. Δηλαδή, ο γάτος όταν χιόνιζε, ξέρω, όταν έχει πάρα πολύ κρύο, τον βάζουμε μέσα κατά τις 5 ώρα. Κλαίει για να το βγάλουμε έξω να κάνει τη βόλτα. Αμέσως τρέχουμε όλοι, δεν σκεφτόμαστε ότι χάνουμε τον ύπνο μας. Τρέχουμε να εξυπηρετήσουμε το γατάκι που θέλει να πάει βόλτα. Είναι ένα σκυλί που είναι φοβερά εκπαιδευμένο. Όχι, δεν είναι. Δεν καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Είναι ένας, για πες, ναι. Καταγγελία. Δεν καταλαβαίνω τους ανθρώπους που θέλουν τα σκυλιά να κάνουν κόλπα, να τα ακούνε, να τους ακούνε. Εμένα τα παιδιά μου δεν μ' ακούνε. Δηλαδή, φωνάζω το παιδί μου και για να γυρίσει, μπορεί να μην γυρίσει ποτέ. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη μανία του ότι θέλω το παιδί, το σκυλί να είναι πάρα πολύ υπάκουο, να κάνει ό,τι του πω, να. Δηλαδή, αυτή την κτητικότητα και την πειθαρχία, εγώ δεν την έχω ανάγκη. Ναι. Η αίμα, όπως βλέπεις, είναι απολύτως προσαρμοσμένη στην. Εγώ θέλω ένα σκυλί να κάθεται μαζί μου. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι αν, ας πούμε, για παράδειγμα, η Εμούλα δεν ήταν τόσο φοβικούλα, δεν θα μπορούσες να την πάρεις σε κάποια μέρη μαζί σου και να είσαι πιο κι εσύ, να είσαι λιγότερο αγχωμένη. Δηλαδή, η εκπαίδευση δεν είναι μόνο για να μάθουμε τώρα το σκυλί να κάνει rollover και να βέβαια το που το έχω δει και στο πάρκο αυτό, rollover, και να σου φέρνει, ας πούμε, ένα ποτήρι νερό. Δεν θέλω να την ταλαιπωρήσω, ας πούμε, να την πάρω μαζί μου στο κομμωτήριο. Δεν έχω καμία τέτοια διάθεση. Όχι στο κομμωτήριο, ρε παιδί μου. Αλλά όταν πάτε διακοπές, για παράδειγμα, την παίρνετε στις καφετέρειες. Παίρνετε στα εστιατόρια. Σε κάποιες συγκεκριμένες διακοπές, ναι, την παίρνουμε. Δεν θα την πάρουμε κάπου, ξέρω, την αφιλόξενα για εκείνη. Είσαι πάρα πολύ συνδεδεμένη με τα ζώα. Αγαπάς, νομίζω, όλα τα ζώα. Mm-hmm. Έχει τύχει στο περιβάλλον σου να έχεις ανθρώπους που δεν είναι φιλόζωοι. Όχι, στο πολύ άμεσο περιβάλλον μου όχι. Δεν εμπιστεύομαι πολύ τους ανθρώπους που. Ακόμη δεν εμπιστεύομαι σίγουρα τους ανθρώπους που αντιπαθούν τα ζώα. Δηλαδή πιστεύω ότι έχουν κάποιο πολύ βαθύ πρόβλημα. Φοβάμαι τους ανθρώπους που φοβούνται τα σκυλιά. Φίλους που να μην έχουν καλή σχέση με τα ζώα δεν θα μπορούσα να έχω. Θεωρείς ότι στην Ελλάδα είμαστε φιλόζωοι? Θεωρείς ότι είμαστε υπεύθυνοι? Το να έχεις ένα ζώο συντροφιάς έχει ευθύνη? Δεν ενθαρρύνω καθόλου τους ανθρώπους να πάρουν ζώο. Δηλαδή, νομίζω ότι από τους ιδιοκτήτες ζώων ένα πολύ μικρό ποσοστό αξίζει να έχει ζώο. Δεν καταλαβαίνουν καθόλου, θα πω οι Έλληνες, γιατί στο εξωτερικό ισχύουν άλλες καταστάσεις. Δεν καταλαβαίνουν ότι ένα ζώο για να είναι ήσυχο χρειάζεται μια πολύ μεγάλη βόλτα. Νομίζουν ότι το να πάρουν μια πάνα και να την απλώσουν σε ένα σαλόνι είναι μια χαρά. Ότι ένα μικρό σκυλάκι είναι ένα μικρό παιχνιδάκι. Πριν από λίγες ημέρες είδα στην Κέρκυρα ένα παιδάκι που του είχε δώσει η μαμά του ένα κανισάκι, το πήγαινε βόλτα και ξαφνικά το παιδάκι, επειδή είναι παιδάκι, θεώρησε σωστό να το βουτήξει στην παγωμένη θάλασσα. Του λέω, γιατί το έκανες αυτό? Μου λέει, γιατί θέλω να δω αν κολυμπάει. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουμε ότι τα παιδιά είναι πολύ μικρά για να αναλάβουν την ευθύνη. Δεν καταλαβαίνουμε την ανάγκη του ζώου. Δεν καταλαβαίνουμε ότι το μπαλκόνι και ο κήπος δεν είναι βόλτα, γιατί η βόλτα είναι εκτός, κοινωνική επαφή, είναι κοινωνικά ζώα. Δεν καταλαβαίνουμε ότι το σκυλί θέλει να είναι δίπλα σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Είσαι η αγέλη του. Στις αγέλες τα σκυλιά κοιμούνται δίπλα το ένα στο άλλο. Όλα αυτά είναι γνώση που πρέπει να κατακτήσουμε. Κάνουμε βήματα, αλλά ακόμα είμαστε πάρα πολύ πίσω. Είμαστε εγωιστές ιδιοκτήτες ζώων στην Ελλάδα. Αυτό χρειαζόμαστε. Είμαστε και εγωιστές γονείς, πρέπει να σου πω. Οπότε πάει λίγο μαζί. Πρέπει να διανύσουμε μεγάλη απόσταση. Αγαπάς και τα άλογα. Αγαπώ πάρα πολύ και τα άλογα. Θες και τα άλογα. Άθελες να έχεις ένα άλογο. Θα ήθελα να έχω ένα άλογο. Βέβαια, τώρα να πούμε να σπάσουμε έναν άλλο μύθο. Ένα άλογο για να είναι καλά χρειάζεται ώρες να τρέχει. Πολύ συχνά άλογα παθαίνουν κολικούς μέσα στους στάβλους, γιατί οι ιδιοκτήτες τους τα παίρνουν με πολύ μεγάλη αγάπη, τα υπεύουν μία ή δύο ώρες, που είναι τίποτα. Οπότε θα ήθελα να έχω την τύχη να έχω τα λεφτά για να αποκτήσω ένα άλογο και να μπορώ να πληρώσω το σταυλισμό, γιατί ο σταυλισμός είναι πολύ ακριβός. Αλλά έχω τη γνώση τι απαιτεί αυτό. Απαιτεί να ζεις δίπλα ή να έχεις κάποιον υπηρέτη, τέλος πάντων, να κάνει αυτό που θα πρέπει να κάνεις εσύ. Την απώλεια ενός ζώου, πώς την. Τραγικά. Ποτέ δεν συμφιλιώναμε με την απώλεια ενός ζώου. Πέφτω σε βαθιά κατάθλιψη, ενώ το έχω ζήσει πολλές φορές. Πέφτω σε βαθιά κατάθλιψη και δεν μπορώ. Ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Θα ακουστεί υπερβολή. Το θεωρώ πένθος
Κανονικό, σαν να έχει πεθάνει ένας πολύ δικός μου άνθρωπος. Αφήνεις χρονικό διάστημα μεταξύ μιας απώλειας για να ξαναβάλεις ένα ζώο στη ζωή σου? Όχι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ξεπερνάω το προηγούμενο ζώο. Δηλαδή, τώρα αν το φωτογραφίες των σκυλιών μου, θα βάλω τα κλάματα. Φέρτε τις φωτογραφίες. Τα σκυλιά που έχω. Τα σκυλιά μου τα πενθώ πάντα τα προηγούμενα. Αλλά ναι, όχι, δεν μπορώ να ζήσω. Αυτό που λένε πληρότητα, που λένε εγώ θέλω να κάνω καριέρα, άλλος θέλει να κάνει παιδιά. Για μένα πληρότητα είναι το ζώο. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. Όταν βλέπω ανθρώπους με ένα σκυλί και το έχουν. Καταλαβαίνω τους ανθρώπους που φέρονται καλά στο ζώο τους. Λέω αυτός είναι πλήρης. Θέλω να μου πεις κάτι μοναδικό που κάνει η Έμα και που δεν το έχει κάνει κανένας άλλο σκυλί. Κανένα άλλο σκυλί. Η Έμα δεν συμπαθεί τα συρτάρια. Γενικά έχουμε ένα θέμα με τα συρτάρια. Δηλαδή. Πιστεύω ότι επειδή κάνουν αυτό το θόρυβο και νομίζω ότι γριλίζουν, επειδή εκεί κανονικά σου λέει το έπιπλο είναι ίσιο, πώς βγαίνει κάτι άλλο. Αν κάποιος ανοίξει. Η γη είναι επίπεδη, δεν είναι, μπαίνει σε τέτοιου επαρξιακά ερωτήματα. Ναι, πιστεύω ίσως έχει, είναι λίγο ψεκ η Έμα. Είναι ψεκ. Έχει ένα θέμα πάντως με τα συρτάρια. Δηλαδή δεν θα ήθελα κάποιος άγνωστος που δεν έχει ξαναέρθει στο σπίτι. Αν ανοίξει κάποιο συρτάρι και δεν είμαι εγώ, η Έμα ταράζεται. Τι έχει στα ζητάρια? Τίποτα. Ακαταστασία. Άλλα μας λέει η Έμα. Έμα, τι λέει, τι έχει η Μανούλα στα ζητάρια? Οπότε δεν θέλει. Κοιμήθηκε, ωραία. Σημαίνει χαλάρωσε όμως. Αυτό είναι καλό. Mm-hmm. Είναι γενικά πολύ ήρεμη. Είναι τηλεοπτικιά. Της αρέσει η τηλεόραση. Πάρ' το χαμπάρι. Της πήρε λίγο χρόνο, της πήρε μισή ώρα να σου πει. Δεν είναι πολύ. Α, το άλλο επίσης που πρέπει να αναφέρω είναι ότι δεν με ενοχλεί το ροχαλιτό της Έμας. Βέβαια. Ενώ φαντάζομαι υπό άλλες συνθήκες άλλων ανθρώπων σε έχει ενοχλήσει. Ξυπνάω, την ακούω ροχαλίζει, λέω αχ, τι ωραία, ροχαλίζει το σκυλί. Και πέφτει και η μάμα. Φιλοζωία τι είναι, η ζωοφιλία? Είναι ένα από τα ευγενέστερα συναισθήματα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Είναι μία ακόμη πιο ευγενική εκδοχή της φιλίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έμα. Έμα. Πού είναι η Έμα? Πού είναι το κορίτσι μου? Ναι, ξέρει το όνομά της καταπληκτικά. Είναι πολύ εκπαιδευμένη. Ευχαριστούμε πολύ αυτή. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Έμα. Μετά από μια δύσκολη μέρα, η καλύτερη ώρα είναι η ώρα της αγκαλιάς. Να κάνουμε λίγο αγκαλίτσα. Σκυλάκι μου καλό. Ναι. Ναι, αγκαλίτσα και χαϊδουργίτσα. Με την πεθερούλα μου, την Γκόλφο. Εντάξει, ωραία, είσαι καλή. Τι έγινε? Χαλάρωση, μπράβο, αγάπη. Στείλτε μας τα δικά σας βίντεο και φωτογραφίες. Πώς είχα υπολογιστεί αυτό με τα κατοικίδια σας στο Instagram της εκπομπής Μουσούδες TV. Εντάξει, Γκόλφο. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε και αυτό το επεισόδιο, όπως και όλα τα προηγούμενα, στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Μουσούδια, λουλούδια, μικρούλικα ζωάκια με μεγάλη καρδιά. Hey, Γκόλφο, ο Πίκο, η Αμαλία μας λατρεύουν, δε σκουνούν την ουρά. La la.